Τέλειος Μακρύδης, ο οποίος στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο. Στο ένα το λεπτό λοιπόν. Και ο Κατσούλης. 24 Οκτώβρη. Το δεύτερο. Το οποίο αποτελείται από... Να γίνεις Καρδίτσας, Αγροτικός Αστέρας, Τρίκαλα, Κισαμικός και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλο. Αναβάλλεται αυτό το παιχνίδι, εντάξει. Δόθηκε το φάουλ. Να γιατί. Με τη φορά που είχε πάρει γλίστρησε στην έξοδο του Κατσούλη. Έκανε το φάουλ. Κλείστηκε. Ωραία στο Ζορμπά. Τσιμπάει την μπάλα του. Αλλά η σέντρα στην περιοχή δεν προλάβαινε. Ο Γιωργακόπουλος καλύτερα. Ο Κατσούλης πρώτη επιθετική ενέργεια του γηπεδού. Κοντάω. Η κίνησή του κρατάει σέντρα στα χέρια του Κατσούλη. Δυνατή σέντρα. Ντουάλα και Γκόμες, είναι και ο Ζορμπάς για την εκτέλεση. Στον αγωνιστικό χώρο η Κέρκυρα έχει 13 και η Καλυθέα 12. Ξανά η Κέρκυρα με Γκόμες, νέα σέντρα, έξοδος από τον Κατσούλη, μπλοκάρει. Τελειώνει η πολιορκία. Βενέτης με Λουματικούς. Εντάξει, φόρο λειτουργία, Ζορμπά στο σουτ σιρτό, ο Κατσούλης κανένα πρόβλημα. Ο Κατσούλης εκτελεί το offside. Κεφαλιά του Καραγιαννίδη προς τα πίσω, το σουτ του Μπούζα. Ο Κατσούλης πιέζει, ο Γεωργακόπουλος. Και αυτή η κατάσταση του γηπέδου, η σέντρα του Γκόμες χαμηλά, τρέχει ο Ντουάλα. Κόρνερ από την παρέμβαση. Η κόντρα τον Κατσούλη, άλλη μια φορά, έβαλε, δεν υπάρχει τίποτα εκεί, ξαναπαίρνει ο Ζορμπάς αμέσως στο σουτ πάνω στην αγκαλιά του Κάτσου. Βρήκε τον Γκόμες, σουτ του Ντατίδη στην αγκαλιά, καλό το σουτ, στην αγκαλιά του Κατσούλη. Ωραίος το πάρισμα, σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, εύκολα ο Κατσούλης άργησε να πάει παίχτη στην μπάλα. Ή ο Λέντρι Κόντος μπήκε στην περιοχή, ψάχνει το καλό πόδι, το σουτ, σώζει ο Κατσούλης, μεγάλη απόκρουση. Στο 75ο λεπτό νέο γέμισμα και πάλι ο Κατσούλης θα μέχρι στιγμής. Ευθύβολο ανέβηκε. Η σέντρα πολύ δυνατή έξω του Κατσούλη, κορυφαίος της Καλυθέας αναμφίβολα. Ο πορτιέρο την εκτέλεση και πάλι. Βάζει πολύ δύναμη, έξοδος του Κατσούλη, μπλοκάρει. Του άλλα κάτι σαν σουτ με φάλτσο, σώζει στην γραμμή της εστίας ο Κατσούλης. Έβαλε φάλτσο στην μπάλα. Λέω Μαραγκούδα για να μην χάνετε χρόνος, προσπάθησε να βρει τον Πιάσο. Η μπάλα γύρισε πίσω στον Κατσούλη. Σλάτκοβιτς εκτελεί, ο Κατσούλης θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα και γρήγορα γρήγορα με τον βολέ σημαδεύει τον Καραλή. Από τον Μουσταφίδη, επιμένει Παναχαϊκή. Με το μακρινό σου του Άντωνη, μπάλα θα σκάσει μπροστά από τον Κατσούλη που θα μπλοκάρει, στο οποίο και ξαναβλέπετε. Μαραγκουδάκης. Το σούτ την μπάλα θα βρει στον Πίκολο και ο Κατσούλης τελευταία με το αυτογκολ. Στη φάση που ξαναβλέπετε, το σούτ του Μαραγκουδάκη θα βρει στα πόδια του Πίκολο. Λέγα της Καλυθέας, θα μπλοκάρει τελικά την μπάλα και στη συνέχεια την αντίδραση. Σε ο ρέφερι από την Λακωνία. Μέσα στην περιοχή ο Βασίλης Αντωνόπουλος. Με τα πόδια ο Κατσούλης. Εμείς ξαναβλέπουμε τη μεγάλη ευκαιρία της Παναχαϊκής. Να γίνει και η πρώτη αλλαγή για την Παναχαϊκή. Αλλά τελικά πέρασε τον Βασίλη Αντωνόπουλο στη θέση του Κιάσου. Από τον ΟΤΕ TV. Παλιά για τον Μαραγκουδάκη ο Κατσούλης. Πίζει ο Σταύρου. Και το Γουλίδης προσπάθησε να βρει τον Μαραγκουδάκη. Λάθος του Χριστοφιλιάκη, κάλυψε την μπάλα. Πόση ο Χριστοφιλιάς καλύπτει, χωρίς να έχει κάνει την έξοδο ο τερματοφυλάκας της Καλυθέας προς την μπάλα. Τον Άντωνη. Κεφαλιά από τον Κοντογουλίδη, βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα ο Κάτσου. Νέο γέμισμα από τον Καλαϊτζίδη, κάτι σαν σέντρα σούτκαρ. Κατσούλης θα βγει και θα δώσει την κόνα για τον Παντιακό, βγαίνει με γροθιές ο Κατσούλης. Ο Μιλίβιτς απευθείας προσπάθησε να θνηδιάσει.
Καλά. Στο ένα το λεπτό λοιπόν αυτή η. Από τον Μπέλντι αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι παίκτες. Για να δούμε τον Σάντριψον το πλασέ. Είναι το Γενάρη με αντίπαλο το Φωστήρα. Εδώ η μπαλιά από τον Ούγκο Μασάδο. Η τελευταία ταινή. Μπλοκάρει ο Κατσούλης. Κώστα. Με πολύ φάλτσο διώχνει με τις γροθιές του ο Κατσούλης. Δεν ξέρει για τον Καραλή. Καραλή συγκλίνει το σύμμετο αριστερό με γροθιές διώχνει την μπάλα. Ο... Εδώ νωρίτερα βλέπουμε το σουτ του Καραλή με γροθιές. Την πρώτη εθνική με το εργάδιο της Καλυθέας. Η σέντρα ο Τζόκης, νομίζω ο Τζόκης την έχει κάνει. Θα το επιβεβαιώσουμε στη συνέχεια. Εδώ ένα σουτ μπλοκάρει ο Κατσούλης. Ο Ρίζος μπλοκάρει την μπάλα με την μπάλα πίσω στον Κατσούλη. Κατσούλη, κοντοχρήστος έξοδος του πορτιέρο της Καλυθέας, ο οποίος κερδίζει και το εξαιρετικό. Από τον Αγιά, Και τώρα Γαλανόπουλο που γεμίζει, βγαίνει ο Κατσούλης αρκετά δυνατά και επικίνδυνη. Σογκό προχωράει, έχει χώρο, κάνει ένα σουτ, αλλά δεν είναι καλό. Τελικά του βγαίνει η πάσα του Σογκό, φοβερή επέμβαση του Κατσούλη. Ο Σογκό σουτ θέλει να κάνει, του βγαίνει η πάσα, γυρίζει ο Καμινιώτης, ο Κατσούλης βγαίνει με τα πόδια. Η Γλυφάδα και πάλι μπροστά. Ένα γύρισμα, ο Νικολιάς σε καλή θέση, ο Κατσούλης τον σταμάτησε. Την προσπάθεια του Πορτίγια και την... Φατιών, να μην μπορεί από κοντά να νικήσει τον... για τον Απόλλωνα. Τον εκτελεί χαμηλά, η μπάλα θα περάσει, ο Κατσούλης δεν μπορεί, ευκαιρία για τον Απόλλωνα, πολύ μεγάλη. Η πίεση ωστόσο στα καρέ των φιλοξενούμενων συνεχίζεται με το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι ο Φαρινόλα δεν φεύγει, μπάλα νέο σουτ. Εύκολα, ο Κατσούλης μιας και δεν είχε δύναμη προσπάθεια από τον Κύρια, δεν κάνω λάθος. Κόρνερ με τον Κατσούλη να... Ο Μούκταρης γυρίζει πίσω στον Κατσούλη. Και αυτός με βαθιά μπαλιά ψάχνει τον Αρναρέλη. Ο Αρναρέλης ωραία. Γέμισμα μακριά στην αντίπαλη περιοχή. Τσούλη που με τη σειρά του μαζεύει την μπάλα και δίνει γρήγορη συνέχεια από τα αριστερά. Παγώνης ο οποίος κάνει. Τουρνάρας περιμένει από τα δεξιά το γέμισμα προς τον κριτικό. Τσιμότζι τώρα επικίνδυνα. Τσούτσις για το 1-0 του Ηρακλή. Ψαχνώνει το πλασέ. Κατσούλη σωτήρια. Τσιμότζι ωραία κάθε την παλιά για τον Τσούτσι. Έχει να νικήσει μόνο τον Κατσούλη. Αλλά το μόνο... Ο Καράς από τα δεξιά. Η σέντρα του Σταμάτη Καρά είναι δυνατή. Μαζεύει. Ο Θεός θα εκτελέσει το κόρνερ. Η κεφαλιά ισοπαγέ. Εδώ η κεφαλιά από τον Άλα, η επέμβαση από τον Κατσούλη, ξανασυνεχιστεί το παιχνίδι. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, το αρχηγός του Φορχικού, το κεντρικός αμυντικός Καλυθέας. Χαϊκά, Φορχικός, Όμαρ Μπούργκος Άλβαρες είναι έτοιμος να το εκτελέσει, ο Κατσούλης θα βγει και θα διώξει με γροθόν, οπότε έκαναν οι παίκτες του Φορχικού για να βγουν στην αντεπίθεση. Τρόπον τον πάγκο της Καλυθέας. Ξεσπασμάτσο σε τον κίνδυνο. Ο Πίκολο θα γυρίσει τον Κατσούλη. Με τα χέρια σημαδεύει τον Παγώνη. Είτε με την μπάλα αυτός για να παίξει κάθετα. Τελικά αρτάρει στον Κροάτι. Έξοδος του Κατσούλη. Αλλάσε και ο επιθετικός του Κισαμικού. Και συνεχεία ήταν σωστή εξοδεμένη μπάλα. Όχι. Απευθείας διώχνει ο Κατσούλη σε κόρνερ στην εκτέλεση. Δεν μπορεί ο Τζιμογιάννης. Κουρτάδο. Επικίνδυνη σέντρα βγαίνει ο Κατσούλης. Επόμενος ο Μίλεβιτς μπαίνει στην περιοχή. Δεν είχε δύναμη για να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Άδα στο να βλέπετε και τη φάση νωρίτερα με τον Μίλεβιτς. Σκαρτζίλα σε μια παράλληλη σέντρα. Το σούτ μεγάλη ευκαιρία από τον Μπουρλάκη. Αυτή η πάσα. Ο Μπουρλάκης δεν πιάνει το σουτ όπως θα ήθελε ο Κατσούλης. Και εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής. Με τον Μπουρλάκη να έρχεσαι. Φάουλ, παίρνει την μπάλα εκεί και κάνει μια τρομερή προσπάθεια. Ο Σκαρτζίλα στο σουτ ο Κατσούλης. Πέρασε δύο παίχτες, έκανε το σουτ. Φουρτάδο, το γύρισμα του Φουρτάδο. Καλό, Μπούνα στο πλάσε. Μεγάλη. Με το γύρισμα του Φουρτάδο, ο Μπούνας δεν έπιασε το πλάσε με το αριστερό. Για τον Φουρτάδο. Αυτός έχει επιλογές, βγάζει στην πλάτη της άμυνας αρκετή δυνατή πασα. Βγαίνει ο Κατσούλης. Με πολύ ρίσκο εκεί.
και βγαίνει και μπροστά ψάχνοντας μια μεγάλη πάσα. Και αυτό είναι το σωστό για να προλάβει και να γυρίσει πίσω. Για τον Τσίτα, κεφαλιά του Τσίτα. Κεφαλιά ψαράκι του Δρακάκη στο 62. Ο Κατσούλης όμως με εντυπωσιακή επέμβαση απέτρεψε τον γκολ. Ένα λεπτό αργότερα όμως, ο Πάλας με δυνατό σουτ εκτός περιοχής μείωσε σε 3-1. Σήμερα η κριτική πλησίασε στο 2-1. Ο Κατσούλης όμως νίκησε τον Δρακάκη στο 4-4 του 52ου λεπτού. Και αφού δεν έγινε το 2-1, έγινε το 3-0 στο 54. Μετά από ωραία ατομική εκτέλεση φάουλ του Μιλιώτη, ο Όμο έκανε την προβολή, η μπάλα όμως κατέληξε στην αγκαλιά του Κατσούλη στο 3. Ευχαριστή Ζάκη,